Εκτενεί αναφορέ στο θέμα των υποκλοπών και τη χρήση του παράνομου λογισμικού πρέταντορ αλλά και σε ανεξιχνίαστε επιθέσει κατά μέσων ενημέρωση και δημοσιογράφων, κάνει η έκθεση του State Department. Επισημένονται ακόμη επαναπροωθήσει προσφύγων, διώξει ακτιβιστών, αστυνομική βία και διακρίσει κατά τον Ρωμά. Αυθαίρετες οι παράνομες παρεμβάσεις στο απόρριτο, την οικογένεια, το σπίτι ή την αλληλογραφία. Το Σύνταγμα και ο νόμος απαγορεύουν τέτοιες ενέργειες, αλλά υπήρξαν αναφορές περιπτώσεων στις οποίες η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε αυτές τις απαγορεύσεις. Η έκθεση προκάλεσε νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Όσα αναφέρει η έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δεν αποτελούν είδηση για μας. Τα ξέραμε και τα ζούμε. Ήδη είναι ο διεθνή διασυρμό τη χώρα, παραμονέ τη εθνική μα γιορτή. Από μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που υποσχέθηκαν εθνική αναγέννηση και μα οδηγούν σε εθνική ταπείνωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρί γνώση και ταυτόχρονα διαστρεβλώνοντα πλήρω την αλήθεια, θέλει να πιστέψουμε πω στην ετήσια έκθεση του State Department βρήκε άλλο ένα έβριμα για να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση, αδιαφορώντα αν στην προσπάθειά του αυτή πλήττει την πατρίδα. Παραβλέπει φυσικά ότι παρόμοια και χειρότερα καταγραφάνε οι εκθέσει αυτέ και στα χρόνια που κυβερνούσε ο κύριο Τσίπρα. Η έκθεση του State Department συνιστά πρωτοφανέ δράπισμα για την κυβέρνηση, η οποία μάλιστα έχει δώσει γη και είδο στι ΗΠΑ.